Στο δεύτερο κομμάτι της παρουσίασής μου. Αυτό λοιπόν που πρέπει να ξεκινήσουμε και να πούμε είναι το ότι εάν παρακολουθούμε τους ασθενείς με καρκίνο του προστάτη, με μεταστατικό καρκίνο του προστάτη που έχουν οστικές μεταστάσεις, θα διαπιστώσουμε ότι όλα αυτά τα οποία λένε τα βιβλία και τα τελευταία άρθρα για τα οστικά συμβάματα υπάρχουν πραγματικά. Έτσι λοιπόν είναι πάρα πολύ συχνή η επίπτωση των οστικών μεταστάσεων, το ξέρουμε αυτό όλοι, αλλά επίσης είναι πάρα πολύ συχνή και η επίπτωση των σκελετικών συμβαμάτων. Και όταν λέμε σκελετικά συμβάματα, τα θυμίζω, είναι τα τέσσερα κλασικά, η ακτινοβολία στα οστά, το παθολογικό κάτεργμα και σε μικρότερα ποσοστά η συμπίεση του νοτιού μυελού και η ανάγκη χειρουργικής επέμβασης στα οστά. Είναι το σύμπλεγμα των σκελετικών συμβαμάτων. Επειδή τώρα λίγο η μόδα προχωράει, έχουμε και μια νέα ορολογία. Μετά λοιπόν από τα σκελετικά συμβάματα, αρχίζει να φαίνεται συνεχώς πλέον στην βιβλιογραφία ο όρος συμπτωματικό σκελετικό σύμβαμα. Απλώς έκανα αυτή την αντιπαράθεση για να δούμε ότι τελικά δεν είναι και κάτι τόσο συνταρακτικό. Αν δει κανείς τη μόνη διαφορά, είναι ότι το κάταγμα θα πρέπει να είναι συμπτωματικό. Θα μου πείτε πόσα κατάγματα είναι ασυμπτωματικά. Εντάξει, υπάρχουν κάποια ρωμόδη κατάγματα, αλλά δεν νομίζω ότι αλλάζει ο χάρτης της ιστορίας. Λοιπόν, είναι γνωστά τα δύο φάρμακα. Το ζολιοδρομικό οξύ είναι παλιό φάρμακο, το ξέρουμε πάνω από 12 χρόνια. Και τη δενοσουμάμπη, που είναι καινούριο φάρμακο το οποίο το γνωρίσαμε τα τελευταία χρόνια. Θα θυμηθούμε λίγο τους βασικούς μηχανισμούς δράσης. Το ζολιοδρομικό οξύ είναι διφοσφονικό. Ανήκει δηλαδή στη μια κατηγορία των διφοσφονικών, η οποία είναι γνωστή από πάρα πολύ παλιά. Και πώς δρά, παρεμποδίζοντας την προσκόλληση των καρκινικών κυττάρων στα οστά, από τη μια μεριά, και από την άλλη αναστέλνοντας την δραστηριότητα των οστεοκλαστών και προάγοντας την απόκτωση. Άρα λοιπόν πετάμε έξω το παιχνίδι τους οστεοκλάστες να μην καταστρέψουν, εάν αυτό βέβαια είναι θεωρητικά, γιατί δεν μπορεί να γίνει στο 100%, να μην καταστρέψουν το οστό. Η δενοσουμάμπη, το δενοσουμάμπη, είναι ένα τελείως διαφορετικό ομόριο. Είναι ένα ανθρώπινο μονοκλονικό αντίσωμα, το οποίο είναι αναστολές του συνδέντου του ράνι. Και για να δούμε λιγάκι τι είναι αυτό, έτσι, πρέπει να δούμε λιγάκι το φαύλο κύκλο της οστικής καταστροφής. Ουσιαστικά, τα καρκινικά κύτταρα, ερχόμενα από εδώ, αρχίζοντας, παράγουν ορισμένους παράγοντες οι οποίοι έρχονται στους οστεοβλάστες και αυξάνουν τόσο την έκρηση όσο και την έκφραση του συνδέτη του ράνι. Όταν λοιπόν υπάρξει αυτή η υπερέκφραση του συνδέτη του ράνι, ερχόμαστε στους οστεοβλάστες και έχουμε έναν τριπλό μηχανισμό. Αυξάνεται ο ρυθμός, αυξάνεται η επιβίωση, αυξάνεται η λειτουργικότητά τους. Δηλαδή, ό,τι θέλουμε για να καταστρέψουμε το οστό. Και από εκεί και πέρα, κατά την οστική απορρόφηση, όπως βλέπετε, κλείνει ο φαύλος κύκλος και αναζωπυρώνεται. Και αυτό επαναλαμβάνεται και επαναλαμβάνεται. Όταν λοιπόν εμείς θα έρθουμε και θα μπλοκάρουμε το συνδέτη του ράνκ με την τεροσμάδη στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν υπάρχει κάποιο άλλο φάρμακο αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον σε κλινικό επίπεδο, ουσιαστικά μπλοκάρουμε τον μηχανισμό αυτό, σπάμε το φαύλο κύκλο με αποτέλεσμα να έχουμε αναστολή του σχηματισμού των οστεοκλαστών, τη λειτουργία και τη επιβίωσή του. Το ζολιοδρομικό οξύ, η μελέτη του δημοσιεύτηκε το 2002. Οι παλιότεροι τη θυμόμασταν, αποτέλεσε σαφώς μια επανάσταση στον χώρο,
που ουσιαστικά μας έδειξε ότι είναι ένα φάρμακο το οποίο μπορεί αποτελεσματικά να μειώσει τα σκελετικά συμβάματα κατά περίπου 11% σε σχέση με το εικονικό φάρμακο. Το Denosumab ήρθε να κάνει έναν διαφορετικό σχεδιασμό και να μας βοηθήσει να δώσουμε μια απάντηση για το αν κάτι είναι καλύτερο ή όχι, γιατί η μελέτη του είναι συγκριτική με το ζωνετρονικό οξύ. Δεν επιλέχθηκε λοιπόν η σύγκριση του Denosumab με το πλασέμπο, να αποδείξει την αποτελεσματικότητά του, αλλά πήγε να συγκριθεί κατευθείαν με αυτό που είχαμε μέχρι σήμερα, το στάνταρ, το ζωνετρονικό οξύ. Η μελέτη αυτή πρέπει να το τονίσω ότι έγινε σε ασθενείς με ευνουχοάντοχο καρκίνο του προστάτη και ότι όλοι οι ασθενείς πήραν συμπληρωματικά ασβέστιο και βιταμίνη B, τα οποία θα τα πούμε λιγάκι με λεπτομέρειες στη συνέχεια. Η δόση 4 μιλιγκράμμα ενδοφλεβίως για το ζωνετρονικό, όπως το ξέραμε, 120 μιλιγκράμμα υποδορίως για την Denosumab. Δεν θα σταθώ εδώ πέρα, ήταν συγκρίσιμες οι μελέτες. Τώρα, το κύριο και σημαντικότερο για τη μελέτη αυτή κλινικό αποτέλεσμα ήταν αν παρατείνεται ο χρόνος μέχρι το πρώτο σκελετικό σύμπτωμα. 17 μήνες για το ζωνετρονικό, 20,7 μήνες για την Denosumab. Μία μείωση κινδύνου 18%. Προσέξτε όμως μια λεπτομέρεια, είναι μείωση κινδύνου κατά 18% στους ασθενείς που ήδη θα έπαιρναν ζωνετρονικό. Αν λοιπόν κάνουμε την αυθαίρετη πρόσθεση και πούμε ότι το ζωνετρονικό από μόνο του μείωνε και ένα 10, 11, 12% τον κίνδυνο, το ποσοστό αυτό θα φτάσει στο 30 περίπου % σε σχέση με το να μην έπαιρνε κανένα τίποτα ή να έπαιρνε εικονικό φάρμακο. Από την άλλη μεριά, μειώνεται το σύμπαμα. Παρατείνεται και ο χρόνος μέχρι να μειωθεί το σύμπαμα. Ναι, παρατείνεται. Και παρατείνεται στατιστικά σημαντικά περισσότερο σε σχέση με το ζωνετρονικό, με μια μείωση πάλι του κινδύνου κατά 18%. Και αν έρθουμε λίγο στις πιο μοντέρνες αναλύσεις, που μπαίνει μέσα και το συμπτωματικό σκελετικό σύμπτωμα, θα δούμε ότι και αν χρησιμοποιήσουμε αυτή την ταξινόμηση του συμπτωματικού έναντι του κλασικού σκελετικού συμπτώματος, πάλι η διαφορά είναι στατιστικά σημαντική, με ένα όφελος της τάξης του 25 με 30 περίπου %. Άρα λοιπόν, αν χρησιμοποιήσουμε τον καινούριο όρο, δείτε λοιπόν γιατί μας αρέσει, έτσι, γιατί το 18% το κάνουμε 22%. Άρα λοιπόν, φαίνεται από τις μελέτες ότι σαφώς η Denosumab έχει μία μεγαλύτερη μείωση του κινδύνου τόσο για σκελετικό σύμπτωμα, όσο και για την παράταση του χρόνου μέχρι να συμβεί αυτό το σκελετικό σύμπτωμα σε σχέση με το ζωνετρονικό οξύ. Και πράγματι στη μελέτη αυτή επιβεβαιώθηκαν τα κλασικά 4 συμβάματα. Αυτό όμως που θέλω να τονίσω και μου αρέσει να το τονίζω είναι ότι δείτε πόσοι ασθενείς, αν δεν έπαιρναν κάτι, θα είχαν πρόβλημα από κάποιο σκελετικό σύμπτωμα. Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ένας ασθενής ο οποίος θα συμπιεστεί νοτιαίος του μυελός ή θα κάνει κάταγμα ή θα κάνει ένα κάταγμα σε άλλο οστό, πιθανώς η ζωή του να τελειώσει από αυτό και μόνο το γεγονός. Τώρα, υποαναλύσεις των ομάδων αυτών. Υποαναλύσεις. Πονάνε οι ασθενείς. Έχει διαφορά με το αν οι ασθενείς πονάνε ή όχι. Ναι, έχει διαφορά. Το ζωπεδρονικό οξύ βελτιώνει την κατάσταση, αλλά η Denosumab υπερτερεί και εδώ έναντι του ζωνετρονικού οξέως. Και αν πάμε σε επίπεδο πιο πειραματικό, αν θέλετε, πιο ερευνητικό, να το πούμε σωστότερα, θα δούμε ότι η Denosumab ουσιαστικά υπερτερεί του ζωνετρονικού οξέως όσον αφορά και δύο βασικούς βιοχημικούς δείκτες, από τη μια μεριά τις σχετιζόμενες με τα οστά, ειδικής για τα οστά αλκαλικής φωσφατάσης, η οποία είναι ένας κλασικός οστοπλαστικός δείκτης, αλλά και όσον αφορά το τελοπεπτίδιο του κολαγόνου τύπου 1, που είναι ένας κλασικός οστεολυτικός δείκτης. Δηλαδή, αυτή η βελτίωση ουσιαστικά της αποτελεσματικότητας, το κάτι παραπάνω, αν θέλετε να το πούμε απλά, που παίρνουμε με τη Denosumab σε σχέση με το ζωνετρονικό, έχει και ένα παθοφυσιολογικό υπόβαθρο. Τώρα, ο πόνος. Ο πόνος είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα. Και εδώ υπάρχει επίπτωση του πόνου, δηλαδή και η μία θεραπεία και η άλλη βελτιώνει τον πόνο, και η Denosumab υπερτερεί και σε αυτό το σημείο. Ασφάλεια. Όλα αυτά τα οποία βλέπετε στη διαφάνεια είναι ουσιαστικά οι γενικές ανεπιθύμητες ενέργειες, τις οποίες λίγο πολύ σε κάθε καρκινοπαθή τις βλέπουμε. Αυτό που έχει σημασία είναι πόσες ήταν σοβαρού βαθμού, έτσι βλέπετε ότι ήταν συγκρίσιμες στις δύο ομάδες, και ακόμα σημαντικότερο, πόσοι χρειάστηκε να διακόψουν τη θεραπευτική αγωγή, γιατί εμφανίστηκε μία ανεπιθύμητη ενέργεια, η οποία ήταν προφανώς μη ανεκτή. Είναι της τάξης του 15 με 17%. Και βέβαια δεν πρέπει κανείς να παραξενεύεται ότι με βάση τα δεδομένα αυτά, οι αναλύσεις οι οποίες παρουσιάστηκαν τη φετινή χρονιά
έδειξαν ότι η βελτίωση της ποιότητας ζωής που προσέφερε η δενοσμάπη ήταν σαφώς μεγαλύτερη σε σχέση με το ζωνοδρομικό. Και χρησιμοποιώ την έκφραση αυτή και το ξανατονίζω, γιατί η μελέτη ήταν συγκριτική. Δεν πήραμε δεδομένα από δύο διαφορετικές μελέτες. Είναι άμεσα συγκριτική. Τώρα, αυτό που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι αυτές τις τρεις παραμέτρους που βλέπετε στη διαφάνεια πρέπει να τις έχουμε σοβαρά υπόψη προτού ξεκινήσουμε τη θεραπευτική αγωγή. Και θα τις δούμε μία προς μία. Να πάρουμε λοιπόν την νεφρική λειτουργία. Η νεφρική λειτουργία είναι ένα πρόβλημα με το ζωοδρομικό όψη. Πρέπει να τροποποιήσουμε τη δόση. Και αν η κλήρας κρεατινίνης είναι κάτω από 40, θα πρέπει να κατεβούμε από τα 4 στα 3 μιλιγκράμμ. Θα πρέπει να μετράμε προσεκτικά την κρεατινίνη. Και αν δούμε και η κρεατινίνη του ορού αρχίζει να ξεφεύγει, 0,5 με 1, θα πρέπει να γίνει αρχικά τροποποίηση δόσης και στη συνέχεια διακοπή της δόσης του ζωοδρομικού οξέως. Είναι νεφροτοξικό. Και πρέπει λοιπόν να παρακολουθεί την νεφρική λειτουργία. Εδώ είναι ένα άλλο μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα της δενοσουμάπης, ότι δεν έχει σχέση με την νεφρική λειτουργία. Είναι 120 μιλιγκράμμ υποδορίως μια φορά το μήνα. Δεν χρειάζεται να παρακολουθούμε την νεφρική λειτουργία. Δεν είναι νεφροτοξικό. Δεν απαιτεί τροποποίηση δόσης. Τώρα, η πασβεστιαιμία. Η πασβεστιαιμία είναι ένα άλλο ζήτημα το οποίο πρέπει να έχουμε σοβαρά υπόψη. Θα δείτε εδώ στη συγκριτική μελέτη ότι η δενοσουμάπη είχε μεγαλύτερα ποσοστά υπασβεστιαιμία σε σχέση με το ζωοδρομικό. Δεν το ξέρουμε ακριβώς γιατί, ίσως εκφράζει τη διαφορετικότητα στον νοστικό μεταβολισμό. Εμείς, ως κλινικοί γιατροί, τι πρέπει να έχουμε υπόψη μας? Τέσσερα πράγματα. Θα μετρήσουμε το ασβέστιο. Υπάρχει χαμηλό ασβέστιο πριν αρχίσει η θεραπεία? Θα το αποκαταστήσουμε. Δεύτερο, ξεκινάμε την αγωγή, είτε με το ένα είτε με το άλλο. Θα συμπληρώσουμε στον ασθενή, είναι απαραίτητο αυτό, τουλάχιστον 500 μιλιγκράμμα ασβεστίου και 400 διεθνείς μονάδες βιταμίνης D. Θα μετράμε, θα παρακολουθούμε τα επίπεδα του ασβεστίου και αν κατά την πορεία, ενώ ο ασθενής κάνει τη συμπληρωματική αγωγή με βιταμίνη D και ασβέστιο, συνεχίσει ή εμφανιστεί καινούργια υπασβεστιαιμία, τότε θα χρειαστεί να συμπληρώσουμε ασβέστιο. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το θυμόμαστε. Άφησα τελευταία την οστεονέκρωση των γνάθων, ήταν το μεγάλο πρόβλημά μας τα τελευταία χρόνια όταν πρωτοπεριγράφηκε με το ζωοδρομικό οξύ, ως μια εφιαλτική και μια καταστροφική συνέπεια. Σε κάποια μορφή, ναι, μπορεί να είναι εφιαλτική η συνέπεια αυτή, αλλά τα ποσοστά, αν δείτε στη συντηρητική μελέτη, είναι της τάξης του 1 με 2%. Είναι πάρα πολύ χαμηλά. Και αν δει κανένας την οστεονέκρωση, αυτή καθ' αυτή, θα δει ότι στις περισσότερες περιπτώσεις δεν χρειάζεται να κάνουμε και τίποτα ιδιαίτερο, λίγο αντιβίωση και κάποιες στοματικές κλίσεις. Ο εφιάλτης είναι εδώ, όταν θα χρειαστεί να φωνάξουμε τον γνάθοχειρουργό, να χρειαστεί να κάνει εκτεταμένο και όχι εντοπισμένο χειρουργικό καθαρισμό, ο οποίος βασικά θα οφείλεται και θα καταλήξει σε εκτομή τμήματος γνάθου. Πόσοι ασθενείς όμως, τρεις ασθενείς ήταν στο σύνολο. Μπορούμε να κάνουμε κάτι για να το αποφύγουμε? Το σημαντικότερο ερώτημα. Μπορούμε. Το πρόβλημα είναι τα δόντια μας. Τα δόντια του ασθενή βασικά, όχι τα δικά μας. Τα δόντια του ασθενή. Λοιπόν, δεν πρέπει να έχει κακή στοματική υγιεινή. Πρέπει να φροντίσει να αποκαταστήσει τα σοβαρά οδοντικά προβλήματα με την επίσκεψή του στον οδοντίατρο. Είναι βασικό. Και να αποφύγουμε εκτεταμένες οδοντιατρικές εργασίες κατά τη φάση της θεραπευτικής αγωγής. Από εκεί και πέρα, εάν εμφανιστεί κάτι διαφορετικό, θα πρέπει πάντοτε να παραπευθεί σε οδοντίατρο ή γραφοχειρουργό. Δεν πρέπει να το φοβόμαστε, ίσως στην αρχή μας δημιουργήθηκε ένας φόβος. Νομίζω ότι η οστεονέκρωση του των γνάθων στις περισσότερες περιπτώσεις είναι μια απλή απόπτωση του βλενογόνου. Βλέπουμε το κόκκαλο από κάτω και μας πιάνει πανικός. Μέσα σε λίγες εβδομάδες όμως, αν διακοπεί η αγωγή, αποκαθίσταται στη συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών και σε αυτό έχουμε και προσωπική εμπειρία. Λοιπόν, τέλος, η δενοσουμάπη έκανε και μία άλλη μελέτη, η οποία είναι πολύ ενδιαφέρουσα από άποψη παθοφυσιολογική και πρόληψη, γιατί μας έδειξε ότι σε ασθενείς, οι οποίοι είναι υψηλού κινδύνου για να εμφανίσουν οστικές μεταστάσεις, βλέπετε τα κριτήρια PSA πάνω από 8 και dumping time κάτω από 10 μήνες, θέλαμε να δούμε εάν μπορεί να προλάβει τις οστικές μεταστάσεις, το οποίο είναι και ό,τι καλύτερο θα μπορούσε βέβαια κανείς να φανταστεί. Πράγματι έδειξε ότι υπάρχει μια βελτίωση, υπάρχει μια μείωση του κινδύνου εμφάνισης καινούριων οστικών μεταστάσεων κατά ένα 15%. Πάντως πρέπει να τονίσουμε ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη αυτή τη στιγμή
χορήγηση του φαρμάκου για προληπτικούς λόγους. Και για να κλείσω λοιπόν το πρώτο μέρος της ομιλίας μου, νομίζω ότι η απάντηση στο ερώτημα για το αν κάποιο φάρμακο από τα δύο είναι καλύτερο, νομίζω ότι η απάντηση είναι αρκετά εύκολη. Όταν έχει συγκριτική μελέτη, είναι σχετικά εύκολο να δώσει απάντηση με επιστημονικά ασφαλές χαρακτηριστικά. Λοιπόν, η Denosumabe είναι πιο αποτελεσματική όσον αφορά τη μείωση των σκελετικών συμβαμάτων. Είναι πιο αποτελεσματική όσον αφορά την παράταση του χρόνου. Έχει το μεγάλο πλεονέκτημα της υποδόρειας χορήγησης και το μεγάλο πλεονέκτημα της έλλειψης νευροτοξικότητας και τροποποίησης της δόσης. Οπότε νομίζω, κύριε καθηγητά, ότι μπορούμε να πούμε με επιστημονικά κριτήρια ότι είναι καλύτερη. Σαφέστατα συμφωνώ μαζί σας. Ήταν μια εξαιρετικά καλή παρουσίαση, πραγματικά. Εγώ εκείνο το οποίο θα ήθελα να ξαναπούμε λιγάκι, τονίζοντάς το, είναι για ποιους αρρώστους μιλάμε. Διότι εκείνο το οποίο έχει γίνει μια αρκετά μεγάλη σύγχυση τα τελευταία χρόνια, μετά την και αρχικά με το ζωλενδρονικό οξύ, αλλά και ακόμα πιο πολύ με το δινόσωμο από το τελευταίο καιρό. Σε συνάρτηση με αυτό που είπα και εγώ όταν ξεκίνησα προηγουμένως, σε ποιους αρρώστους, για ποιους αρρώστους μιλάμε, από ποιες μελέτες τελικά, από ποιους αρρώστους που εντάχθηκαν σε αυτές τις μελέτες βγάζουν συμπεράσματα. Όλοι οι ασθενείς ήταν με ασθενείς με πνευμονοχοάνοχο καρκίνο του προστάτη. Αυτό λοιπόν να το κρατήσουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη. Και πρώτα απ' όλα εγώ βάζω σαν ένα πράγμα για τη σκέψη μας είναι εάν τελικά μιλάμε για έναν εντελώς διαφορετικό καρκίνο ακόμα και τον τρόπο με τον οποίο παρεμβαίνει στον οστικό μεταβολισμό ο ευνουχοάντοχος από τον όρμονο ευαίσθητο. Η πεποίθησή μου είναι ότι είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά ήταν οι εύκολες μελέτες. Δηλαδή ήταν εύκολο να γίνουν γιατί ήταν πολύ γρήγορο να ολοκληρωθούν. Και κρατήστε, αν θέλετε, και επαναλάβετε ότι στην τελευταία μελέτη για την πρόληψη των οστικών μεταστάσεων ήταν ευνουχοάντοχος χωρίς οστικές μεταστάσεις. Πόσους τέτοιους αρρώστους βλέπετε αυτή τη στιγμή στην καθημερινή σας πράξη? Για σηκώστε χέρι. Ευνουχοάντοχους χωρίς οστικές μεταστάσεις. Δύο λεπτό, αυτή τη στιγμή στην καθημερινή πράξη. Είναι η πλειοψηφία αυτή η καρκίνη. Οι ευνουχοάντοχοι χωρίς οστικές μεταστάσεις σε σχέση με τους ευνουχοάντοχους με οστικές μεταστάσεις. Ποιοι πιστεύουν ότι είναι η πλειοψηφία ευνουχοάντοχοι χωρίς οστικές μεταστάσεις? Ναι, ευνουχοάντοχοι χωρίς οστικές μεταστάσεις. Ναι, γιατί ουσιαστικά είναι όλες οι υποτροπές που γίνονται στο πρώτο στάδιο, ενώ για οστικές μεταστάσεις. Πιστεύετε ότι στην Ελλάδα έχουμε φτάσει χρονικά στο σημείο αυτό, ότι η πλειοψηφία των αρρώστων μας που είναι ευνουχοάντοχοι χωρίς οστικές μεταστάσεις είναι πιο πολύ από τους ορμονοάντοχους? Ναι, του ουρολόγου ναι, διότι μην ξεχνάτε ότι μόλις γινότανε, έφευγε για τον ογκολόγο. Ο ουρολόγος άρα τους έβλεπε χωρίς τις μεταστάσεις με τις υποτροπές από τον ελληνικό. Το γεγονός ότι είσαστε μόνο τέσσερις που βλέπετε αυτούς τους αρρώστους μου δίνει και την επιβεβαίωση ότι αυτό πιστεύω εγώ, ότι τελικά αυτή τη στιγμή είναι, ακόμα. Είναι πολύ περισσότεροι οι Διονύσοι. Άλλο. Αλλά αυτοί τους βλέπουν οι ουρολόγοι. Επιμένω ότι τελικά το μοντέλο το οποίο θέλουμε να επιβάλλουμε αυτή τη στιγμή δεν έχει οριμάσει ακόμα. Θα γίνει αυτό το πράγμα στο μέλλον. Αυτό είναι δεδομένο. Θα γίνει. Όταν όλοι αυτοί οι οποίοι θα υποτροπιάσουν μετά από την αρχική ριζική θεραπεία, θα πάρουν ορμονοθεραπεία, θα γίνουν ευνοχοάντοχοι, χωρίς να έχουν κάνει ακόμα μεταστάσεις. Αυτός θα είναι στο μέλλον ένας κυρίαρχος πληθυσμός. Αυτή τη στιγμή είναι η αισχρή μειοψηφία. Ακόμα. Στην Ελλάδα. Ακόμα. Για σκεφτείτε το λιγάκι καλά αυτό το πράγμα. Και δείτε και κάτι άλλο, ότι εμένα μου κάνει εντύπωση, πήρε η Denosumabe FDA approval με τη μελέτη η οποία βασίστηκε στον ευνουχοάντοχο καρκίνο μεταστατικό ακριβώς. Και τελικά στις ενδείξεις βγάζει ακριβώς για όλους τους μεταστατικούς καρκίνους. Μα εδώ πέρα, εδώ σηκώνει τα χέρια ψηλά. Αυτό ήθελα να αυτή την ιστορία. Ας δούμε λιγάκι την προσεκτική διατύπωση που έχουν τα guidelines της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας που κρατάνε τις αποστάσεις και καλά κάνουν και κρατάνε τις αποστάσεις λέγοντας για μεν το ζωλενδρονικό οξύ φυλάξτε το για εκείνη την ιστορία του ευνουχοάντοχου καρκίνου
που έχει συμπτώματα και για την τενοσουμάμπη ακόμα κρατάνε συγγύνη χθείως. Το τι θα δούμε, δεν ξέρω αν σε αυτήν την, το update το οποίο θα δούμε στο Στοκχόλμη έχει υπάρξει κάποια διαφοροποίηση. Μάλλον δεν θα έχει υπάρξει, διότι πραγματικά κρατάνε και εκεί μικρό καλάθι για τα πολλά κεράσια τα οποία κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή. Καταρχήν, προς επίρρωση αυτών που λέτε, νομίζω ότι, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει και μεγάλη μελέτη περσινή ή προπέρσινη για το ζωλεδρονικό σε ασθενείς με ορμονο ευαίσθητο μεταστατικό καρκίνο, όπου εκεί απέτυχε να καθυστερήσει τον πρώτο σχεδιασμό. Ήταν η περίφημη ιστορία της μελέτης Ζέους, η οποία έκλεισε επειδή δεν μπορούσε να δείξει απολύτως την επαγγελματική. Η μελέτη αυτή δημοσιεύεται τώρα στο Journal of Clinical Oncology τον επόμενο μήνα, όπου δείχνει πράγματι ότι για το ζωνοδρομικό, αν το ξεκινήσει στη φάση την προηγούμενη του ορμονοευαίσθητου, δεν βοηθάει απολύτως τίποτα. Μάλιστα. Για τον τενόσουμαμπ δεν έχουμε τέτοιο δεδομένο. Ούτε πρόκειται να υπάρξει, δεν πρόκειται να κάνει άλλο ποτέ τέτοιο είδους μελέτη. Από την άλλη μεριά, με βάση την ένδειξη, εμείς είμαστε νομικά καταχρεωμένοι να το χορηγήσουμε. Σαφέστατα. Το θέμα είναι ότι σας θυμίζω ότι κάποια προηγούμενα χρόνια το ζωνοδρομικό έγινε και, βουτυράκι πάνω στην Τριγανιά. Έτσι. Γραφόταν επιδικαίονται και αδίκων και έχουν πάρει απίστευτες ποσότητες ζωνοδρομικού οξέως άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν ούτε καν την ένδειξη για να ξεκινήσουν μια τέτοια ιστορία. Δεν είχαν μεταστατική νόσο καν. Έτσι δεν είχαν συμπτώματα. Και. Μην βρεθούμε με τον ίδιο τρόπο να συμπεριφερόμαστε τώρα. Εγώ εκεί κρούω τον κόδωνα του κινδύνου σε μερικά πράγματα. Έτσι. Από εκεί και μετά, αν μιλήσουμε για την οστική υγεία πριν εμφανιστούν μεταστάσεις σε φάση που θέλουμε, που παίρνει βάρος τόσο ορμονοθεραπεία για να προστατεύσουμε την οστική υγεία, να ρωτούν παπά Ευαγγέλη. Να βγούμε την ευκαιρία ότι υπάρχει και η έννοιξη της οστεοπόρωσης. Στους ασθενείς που είναι υπορμόνιοι. Και των οστικών συμβαμάτων. Αλλά τελικά ποιοι είναι αυτοί οι άρρωστοι οι οποίοι παίρνουν ορμονοθεραπεία και, δεν έχουν μεταστάσεις. Όχι, δεν αναφέρουμε. Και αναφέρουμε στην οστεοπόρωση από τη χρήση του μελέτη σε ρέτσα μαλλιά. Προληπτικά. Και εγώ το ίδιο. Προληπτικά, όχι θεραπευτικά τα χρησιμοποιούμε. Αλλά ποιες είναι οι πραγματικές εκείνες περιπτώσεις. Κατ' ουσίαν, σύμφωνα με τα guidelines, είναι οι μόνοι άρρωστοι που δικαιούνται να παίρνουν LHRH ανάλογο χωρίς να έχουν μεταστατική νόσο, είναι οι άρρωστοι οι οποίοι θα κάνουν σύγχρονη ακτινοθεραπεία, με εντοπισμένη ή τοπικά εκτεταμένη νόσο του καρκίνου του προστάτη, και βάλτε ένα ερωτηματικό αυτοί οι οποίοι θα κάνουν βιοχημική υποτροπή, γιατί δεν έχουμε ικανοποιητικές μελέτες γι' αυτό, αυτοί που θα κάνουν βιοχημική υποτροπή αφού έχουν προηγουμένως χειρουργηθεί, ριζική προστατεκτομή ή ακτινοβοληθεί. Άρα λοιπόν πάλι ο πληθυσμός για τον οποίο μιλάμε έχει πάρα πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα LHRH ανάλογα έχουν ένδειξη στο μεταστατικό καρκίνο. Αυτή είναι η βασική του ένδειξη. Ναι, αλλά μιλώ ότι πάλι με ένδειξη τα χρησιμοποιούμε σε μη μεταστατικό καρκίνο στις περιπτώσεις που είπα. Σύγχρονη με την ακτινοθεραπεία, ένα ζωγραφούμενο, σε βιοχημική υποτροπή μετά από ριζική προστατεκτομή ή ακτινοθεραπεία. Χωρίς ανάπτυξη μεταστάσεων ακόμα. Να είμαστε ξεκάθαροι για τις ομάδες για τις οποίες μιλάμε. Γιατί θεωρούμε ότι η βιοχημική υποτροπή είναι απομακρυσμένη. Ναι, έστω, οτιδήποτε άλλο. Όλες οι υπόλοιπες χρήσεις τους είναι εκτός guidelines. Είναι το ερώτημα πάλι. Κάτσε να μιλήσω. Άρα λοιπόν και το πότε θα χρησιμοποιήσουμε φάρμακα τα οποία θα παρεμβαίνουν στον οστικό μεταβολισμό με την γενικότερη έννοια του μεταβολισμού, ας το έχουμε λίγο στο μυαλό μας και να έχουμε ξεκαθαρίσει όσο είναι δυνατόν τις ενδείξεις. Παρακαλώ. Μετά τη ευκαιρία δόση, παρακαλώ, η μικρή δόση που είναι μια πρώτη εξάμηνη. Τα 60 μιλιγράμμα τα εξάμηνη υποδορίωση. Για την πρόληψη της οστεοπόρωσης. Και των οστικών συμβαμάτων που σχετίζονται με την οστεοπόρωση από τη χορήγηση των LHRH αναλόγων ή αντι-LHRH σε μη μεταστατικό καρκίνο. Έτσι, το τονίζουμε, σε μη μεταστατικό καρκίνο. Όταν υπάρχουν μεταστάσεις, το πρόλια, τα 60 mg της τενοσουμάμπης, δεν έχουν θέση. Τώρα θα μου πείτε, έρχεται και λέει ότι εγώ θα έρχομαι και προλαμβάνω τις οστικές μεταστάσεις με εκείνη τη μελέτη. Και το ερωτηματικό είναι, πώς θα ξεχωρίσουμε αυτόν τον πληθυσμό και να του δώσουμε τα 120 μιλιγράμμα, δείτε για τα 60 τα οποία δίναμε προηγουμένως. Αυτό δεν μπορεί να απαντηθεί τόσο εύκολα για την ίδια την εταιρεία. Δηλαδή είναι ένα κομμάτι που χρειάζεται μυαλό. Δηλαδή δεν στα καλά καθούμενα ακολουθούμε τα πάντα έτσι χωρίς
τη δικιά μας κρίση και κριτική και να είμαστε την επιφύλαξη τώρα. Να ξαναπούμε πάντως ότι δεν υπάρχει ένδειξη για την πρόληψη, μην παρανοηθεί. Όχι, ακόμα ναι, δεν. Το διευκρινίζουμε. Δεν υπάρχει τέτοια ένδειξη. Και η ίδια η εταιρεία το τονίζει ότι είναι μια μελέτη, η οποία θέλει να οριμάσει ακόμη. Είναι πολύ καλά τα αποτελέσματα. Θετικά ναι. Καλά, έτσι. Δηλαδή, είναι μια πολύ καλά δομημένη μελέτη. Η οποία πάλι έχει το μοντέλο για το οποίο είχατε διαφωνία προηγουμένως με τον κύριο Χατζηδίστου. Ναι. Την ιστορία του ορμόνου. Έχουμε μείνει στα παλιά. Του ευνοχού άντοπου χωρίς μεταστάσεις. Που για μένα ακόμα σαν πληθυσμός παραμένει χαμηλός. Εξαιρετικά χαμηλός. Θα είναι πολλής, θα είναι μεγάλος ο πληθυσμός αυτός για τη δικιά σας τη γενιά μεθαύριο. Είναι δεδομένο. Ναι. Το εντενόσημα συνταγογραφείται από ουρολόγους. Βεβαίως. Ναι. Βεβαίως. Γιατί έχω την εντύπωση ότι το ΖΟΜΕΤΑ δεν συνταγογραφείται. Τουλάχιστον στον ιδιωτικό τομέα, δεν μιλάω για τις κομμάτες. Νομίζω πως... Δεν ξέρω αν διαφέρει κάτι στον ιδιωτικό τομέα. Δεν νομίζω. Δεν διαφέρει ένα από το άλλο. Τα δύο αυτά φάρμακα, τενόσουμα και ζωοδρομικό οξύ, συνεχίζουν να μπορούν να συνταγογραφούνται από ουρολόγους ακόμη. Το μεγάλο θέμα έχει γίνει με τα άλλα φάρμακα για τον αδειοβάτο. Νομίζω ότι ούτε εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα. Οι τελευταίες πληροφορίες είναι ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Είναι ουρολογικά. Εγώ πιστεύω ότι είναι ουρολογικά, αλλά τέλος πάντων θα τσακωθούμε μετά. Να ρωτήσω κάτι. Το 2010, αν θυμάμαι καλά, στο Ναύπλιο, στη συγκέντρωση που υπήρχε εκεί του κορυφαίου τμήματος, είχε αναφερθεί για τη Δανοσουμάδη ότι υπό κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις, αν θυμάμαι καλά, κάπνισμα και κάποιους άλλους παράγοντες που θα συνεπάρχουν, ότι θα μπορούσε να γίνει και αναμήνα χορήγηση, γιατί αυξάνεται ο κίνδυνος της οστεοπόρωσης και οτιδήποτε άλλο. Ισχύει ακόμα αυτό ή κάτι έχει αλλάξει? Η χορήγηση της Δανοσουμάδης είναι κάθε μήνα. Είναι μία οικοδόρια ένεση κάθε μήνα, κάθε 4 εβδομάδες. 120 μιλιγκράμμ στον μεταστατικό καρκίνο, στο μεταστατικό καρκίνο του προστάτη, αλλά που βασίζεται στη μελέτη του ευνοχού άντοπου, είναι κάθε μήνα 120 μιλιγκράμμ. 60 μιλιγκράμμ κάθε εξάμηνο είναι στον μη μεταστατικό καρκίνο, για την πρόληψη των νοστικών συμβαμάτων λόγω της οστεοπόρωσης που προκαλείται από τους ορμονικούς συγκεκρισμούς. Σε μη μεταστατικό καρκίνο, το τονίζω, τα 60 μιλιγκράμμ κάθε 6 μήνες. Άλλο πράγμα. Αυτό έχει και διαφορετικό εμπορικό όνομα όλους άλλους. Είναι πρόνοια και εξδίβα, εντάξει, για να ξεχωρίζουν. Το φάρμακο είναι το ίδιο, δεν το ασημώνω, αλλάζει. Λοιπόν, να προχωρήσουμε λιγάκι. Να μιλήσουμε λίγο για το Ράδιο 223. Το Ράδιο 223 είναι κάτι τελείως καινούριο. Είναι κάτι το οποίο καθώς περνάει ο καιρός θα το βλέπουμε όλο και περισσότερο μπροστά μας. Λοιπόν, εμείς τι ξέραμε μέχρι τώρα? Ξέραμε τα ραδιοσότοπα, τα κλασικά τρία ραδιοσότοπα, το Στρόγγιο, το Σαμάριο και το Ρήνιο. Από όλα αυτά μας έχει μείνει μόνο το Σαμάριο πρακτικά. Τα οποία ήταν ραδιοφάρμακα, τα οποία τι κάναμε, στέλναμε τους ασθενείς στα τμήματα πυρηνικής ιατρικής για οστική αναλγησία πρακτικά. Η διαφορά τώρα όλων αυτών των ραδιοισοτόπων ήταν ότι αυτά εκπέμπουν β' σωματίδια. Πρέπει να θυμηθούμε λίγο και ορισμένα πράγματα από την χημεία και από την ακτινοφυσική και από την πυρηνική φυσική. Το πρόβλημά τους ήταν κάποια τοξικότητα η οποία υπήρχε, η οποία ήταν αιματολογική τοξικότητα και είναι λογικό, όλα αυτά στοχεύουν ουσιαστικά στα οστά, άρα επηρεάζεται ο μυελός. Και η τοξικότητα αυτή ήταν με βέβαια αναστρέψιμη, αλλά ήταν συνήθως καθυστερούμενα αναστρέψιμη, με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι δόσεις αυτές εύκολα να επαναληφθούν. Και η ένδειξή τους ήταν απλά και μόνο η αναλγησία. Λοιπόν, τον περιοδικό πίνακα των χημικών στοιχείων θυμίζει λίγο τα σχολικά μας χρόνια. Για να δούμε λιγάκι την κατάσταση, να δούμε λοιπόν ότι σε αυτήν την ομάδα που ονομάζονται αλκαλικές γεύσεις, δεν τα θυμόμουν και εγώ τώρα τα ξαναθυμήθηκα. Όσοι έχουν παιδιά στο σχολείο τα θυμούνται πιο καλά. Θα δει κανείς ότι το ράδιο είναι στην ίδια ομάδα με το ασβέστιο. Έχει δηλαδή μία συγγένεια. Δεν είναι λοιπόν τυχαία η επιλογή του ραδίου ως ραδιοϊσοτόπου. Η διαφορά τώρα του ραδίου 223 είναι ότι δεν εκπέμπει β' σωματίδια. Εκπέμπει α' σωματίδια. Ό,τι εκπέμπει α σωματίδια έχει υψηλότερη γραμμική μεταφορά ενέργειας με αποτέλεσμα την κυταροτοξική δράση, αλλά το σημαντικότερο είναι το ότι η ζημιά που κάνει στο γύρο ιστό είναι πάρα πολύ περιορισμένη. Γιατί περιορίζεται ουσιαστικά σε 10 κυταρικές διαμέτρους.
Άρα λοιπόν το ράδιο 223 η βασική του διαφορά είναι ότι πάει στην οστική μετάσταση, πάει στο καρκινικό κύτταρο, το ακτινοβολεί, το καταστρέφει και ακτινοβολεί ένα ελάχιστο χώρο γύρω από αυτό. Αυτή είναι ουσιαστικά η διαφορά του από τα προηγούμενα. Ουσιαστικά τα δεδομένα τα οποία έχουμε σήμερα βασίζονται σε μία κύρια μελέτη. Η μελέτη Αλσίνκα είναι η μελέτη με την οποία το ράδιο 223 πήρε έγκριση τόσο FDA όσο και EMA, οπότε μπορεί και αναμένεται πρακτικά να είναι διαθέσιμο στο μέλλον. Λοιπόν, ποιοι ασθενείς μπήκαν στη μελέτη αυτή, να τα δούμε λίγο προσεκτικά. Ευνουχοάντοχος καρκίνος, νοστικές μεταστάσεις, χωρίς πλαχνικές μεταστάσεις, δεν περιμένει κανείς το ράδιο 223 να είναι αποτελεσματικό στις πλαχνικές μεταστάσεις, και οι ασθενείς αυτοί είχαν πάρει ταξοτέρδωση, τα ξένη δηλαδή, ή δεν μπορούσαν να το πάρουν, κυρίως λόγω θέματα ανεκτικότητας. Έγινε η διαστρωμάτωση, την οποία θα τη δούμε στη συνέχεια, και οι ασθενείς πήραν από τη μία μεριά πλασέμπο και από την άλλη μεριά πήραν ράδιο 223 σε δόση 50 κιλοπικερέλ ανά κιλό. Πόσες φορές το πήρανε το φάρμακο? 6 ενέσεις ανά 4 εβδομάδες. Προσέξτε λίγο. Και οι δύο ομάδες λέμε εδώ ότι πήραν και το βέλτιστο πρότυπο φροντίδας. Τι θα πει βέλτιστο πρότυπο φροντίδας? Δηλαδή στη μελέτη αυτή ο γιατρός που παρακολουθούσε τον ασθενή είχε το δικαίωμα να χορηγήσει και κάποια άλλη φαρμακευτική αγωγή κατά την κρίση του, η οποία περιλάμβανε κορτιζόνες, ιστρογόνα, εστραμοστίνη, αντιανδρογόνα. Όχι ενζαλουταμίδες ή αμπειρατερόνες. Και το κύριο σημείο αξιολόγηση ήταν συνολική επιβίωση. Κατά πρώτο λόγο το κύριο σημείο. Αυτό λοιπόν που μας έδειξε η μελέτη αυτή είναι ότι το ράδιο 223 σε σχέση με τα προηγούμενα ραδιοισότοπα ακουμπάει έναν χώρο που μέχρι τώρα δεν τον πιστεύουμε ότι θα τον ακουμπούσαν. Παρατείνει την επιβίωση. Πώς θα την παρατείνει την επιβίωση? Κατά περίπου 3,5 μήνες. Ή αλλιώς μια μείωση του κινδύνου περίπου κατά 30%. Άρα λοιπόν έχουμε ένα ραδιοσότοπο που παρατείνει την επιβίωση. Κάτι που δεν έκανε και δεν κάνει ούτε το σαμάριο, ούτε το στρόντιο, ούτε το ρήνιο που πρακτικά δεν χρησιμοποιήθηκε. Στη διαστρωμάτωση τώρα των ασθενών αυτών, αν δούμε την αποτελεσματικότητα αυτών οι οποίοι είχαν πάρει ταξοτέρ ή δεν είχαν πάρει ταξοτέρ, θα δει κανείς ότι σε αυτούς που δεν είχαν πάρει ταξοτέρ, το όφελος από τους 3,5 μήνες πάει στους 4,5. Ενώ σε αυτούς που είχαν πάρει το ταξοτέρ περιορίζεται λιγάκι κατά στους 3 μήνες. Αυτό είναι απόλυτα λογικό, διότι οι ασθενείς αυτοί είχαν προηγουμένως λάβει μια σαφώς αποτελεσματική θεραπευτική, χημειοθεραπευτική αγωγή. Όσον αφορά τώρα τη χορήγηση των διφοσφονικών, οι ασθενείς αυτοί επιτρεπόταν να πάρουν και διφοσφονικά. Όχι τενοσμό, διφοσφονικά. Οπότε, αν δει κανείς τους ασθενείς με σύγχρονη χρήση των διφοσφονικών, θα δει επίσης μια παράταση της επιβίωσης κατά 3,5 περίπου μήνες και σε ασθενείς οι οποίοι δεν είχαν σύγχρονη χορήγηση των διφοσφονικών, ήταν κλινική η επιλογή το αν θα πάρει κανείς από αυτούς διφοσφονικά ή όχι, η αποτελεσματικότητα επίσης ήταν μια παράταση της τάξης των 3,5 μηνών. Παρόμοια αποτελέσματα, μια μείωση του κινδύνου της τάξης του 25 με 29% χωρίς να χρειαστεί να παίξουμε πάρα πολύ με τα στατιστικά. Τι περίμενε κανείς τώρα από το ράδιο άλλο να κάνει? Είναι να επηρεάσει ή όχι τα σκελετικά συμβάματα. Εδώ φάνηκε ότι πραγματικά είναι σε θέση να επηρεάσει τα σκελετικά συμβάματα και μάλιστα να καθυστερήσει τον χρόνο κατά περίπου 6 μήνες. Με μία μείωση του κινδύνου μέχρι το πρώτο σκελετικό σύμβαμα κατά περίπου 34%. Και αν δει κανένας τα σκελετικά συμβάματα, δεν θα σταθώ εδώ, είναι τα κλασικά όλα αυτά τα οποία ξέραμε. Αν δει κανείς πού δεν ήταν στατιστικά σημαντική διαφορά, θα δει ήταν μόνο στις χειρουργικές εκπομπάσεις, αλλά τα ποσοστά των ασθενών ήταν πάρα πολύ μικρά. Μιλάμε για 4% περίπου των ασθενών, 2 και 2 στην ομάδα του ραδίου και του εικονικού φαρμάκου. Τώρα, άλλα σημεία αξιολόγησης. Η αλκαλική φωσφατάση, όταν μιλάμε για οστικές μεταστάσεις, είναι ένα από τα κύρια σημεία τα οποία πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη. Ο χρόνος λοιπόν μέχρι την πρόοδο της συνολικής αλκαλικής φωσφατάσης παρατάθηκε από 3,8 στο πλασέντο, κατά 3,8 μήνες, στους 7,4 μήνες. Ο χρόνος μέχρι την πρόοδο του PSA είχε μια παράταση όχι εξαιρετικά σημαντική, ήταν όμως στατιστικά σημαντική.
Οι ασθενείς που είχαν πάνω από 30% μείωση της αλκαλικής φωσφατάσης και αυτοί που είχαν πάνω από τις αλκαλικές φωσφατάσεις στα φυσιολογικά όρια ήταν σε ποσοστά τα οποία, αν δείτε κανένα, είναι 1 και 3% στην ομάδα του πλασέμπο και εδώ μιλάμε για 34 και 47%. Και αν κανείς τώρα βάλει και δει όλες τις υπομάδες ασθενών, θα δει ότι το όφελος ήταν ανεξάρτητο από την αλκαλική φωσφατάση, αν ήταν πάνω ή κάτω από 220, ανεξάρτητο από τη σύγχρονη χορήγηση των διφοσφονικών, ανεξάρτητα από το αν ο ασθενής είχε πάρει πριν το συνταξίδι ή όχι, ανεξάρτητα από το performance status, ανεξάρτητα από την έκταση της νόσου, κυρίως από τον αριθμό των ασθενικών μεταστάσεων και από τη χρήση των οπιοειδών για αναλγησία. Σε όλες τις ομάδες το ράδιο ήταν στατιστικά σημαντικό σε σχέση με το υπολικό φάρμακο. Και φυσικά δεν θέλει καμία φιλοσοφία και εδώ να δει κανένας ότι η βελτίωση της ποιότητας ζωής είναι προφανές ότι θα ακολουθεί την ομάδα του ραδίου. Και είναι σημαντικό επίσης να δούμε ότι ένα 25% των ασθενών, παρά το γεγονός ότι η μείωση της ποιότητας ζωής, υπήρχε μείωση της ποιότητας ζωής, αλλά ήταν μικρότερη στο ράδιο, υπήρχε ένα 25% των ασθενών, υπήρχε μια πάρα πολύ σημαντική στη βαθμολογία του FACT-G του ερωτηματολογίου, η οποία είναι η κλινικά σημαντική. Δηλαδή, οι ασθενείς αυτοί ένιωθαν και καλύτερα. Λοιπόν, η τοξικότητα τώρα. Αφήνουμε στο πλάι τις γενικές ανεπιθύμητες ενέργειες, δεν υπάρχει κάποια διαφορά. Εστιαζόμαστε στις αιματολογικές ανεπιθύμητες ενέργειες. Το ράδιο, σαν ραδιοισότοπο που στοχεύει στο αυτό, αυτό που περιμένει κανείς να κάνει είναι οι αιματολογικές ανεπιθύμητες ενέργειες. Και κυρίως είναι η αναιμία η πιο συχνή. Κατά δεύτερο λόγο είναι η μείωση των ομοπεταλίων και κατά τρίτο λόγο η ουδετεροπαινία. Τα ποσοστά είναι για την αναιμία περίπου στο 30%, αλλά αυτό που έχει σημασία περισσότερο είναι να δούμε τους βαθμούς 3 ή 4, δηλαδή τη σοβαρή τοξικότητα. Η τοξικότητα βαθμού 1 ή 2 δεν έχει καμία πρακτική σημασία. Αν θέλετε, μετά μπορούμε να συζητήσουμε κάποιες λεπτομέρειες για τα όρια στα οποία μπορεί να χορηγηθεί το ράδιο. Τα λευκά έπεσαν σε ένα επίπεδο γύρω στο 3 με 1% και τα ενοπετάλια σε ένα ποσοστό της τάξης του 6 με 3% αντίστοιχα για την ομάδα του υπηρετικού φαρμάκου. Αυτή είναι όλη η τοξικότητα του ραδίου που υπάρχει. Πριν από 2 μήνες είχαμε την παρουσίαση των μακροχρόνιων αποτελεσμάτων. Φτάσαμε, η μελέτη αυτή έφτασε στον 1,5 ήδη χρόνο και έχουμε δεδομένα για τον 1,5 χρόνο, όπου κανείς, αν δει την αιματολογική τοξικότητα, βλέπει κανείς ότι τα ποσοστά είναι μηδενικά, είναι 100% αναστρέψιμη. Μιλάμε για 6 ενέσεις, για 6 δόσεις. Δεν ξέρουμε τι γίνεται πέρα από αυτές, δηλαδή εάν υπάρχει λόγος επαναχορήγησης του ραδίου για πέρα από τις 6 ενέσεις και αν αυτό είναι ασφαλές ή αποτελεσματικό. Περιοριζόμαστε λοιπόν στις 6 ενέσεις ανά μήνα, η κάθε μία. Άρα λοιπόν ουσιαστικά κλείνοντας την πρώτη μας γνωριμία με το ράδιο, γιατί στο μέλλον θα έχουμε πολύ περισσότερα πιστεύω δεδομένα να συζητήσουμε, είναι ότι το ράδιο ακουμπάει, αν θέλετε, και τους δύο δρόμους, και τον δρόμο της επιβίωσης και τον δρόμο των σχεδιατικών συμβαμάτων. Το πρόβλημα είναι πώς εμείς θα το εντάξουμε, κύριε καθηγητά, στον θεραπευτικό μας αλγόριθμο όταν θα είναι. Θα μας μπερδέψει λίγο αρκετά. Πάντως πιστεύω θα μας μπερδέψουν ευχάριστα. Είναι καλά να έχουμε επιλογές. Έτσι, και κυρίως τα ερωτηματικά είναι που θα απαντηθούν από τις μελέτες οι οποίες είναι ήδη σε εξέλιξη για συγχορηγήσεις και με τη χημειοθεραπεία με το ταξοτέρ, αλλά και με την αβυρατερόνη, οι οποίες οι μελέτες έχουν ξεκινήσει και πιθανώς με την αζαλουταμίδη, αν προκύψουν στη συνέχεια. Νομίζω ότι το κύριο ερώτημα θα είναι για το μέλλον πώς θα ενταχθεί το ράδιο στο θεραπευτικό μας αλγόριθμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορείτε να μας Απλά και μόνο, εντάξει, είναι μια αρκετά ενδιαφέρουσα εξέλιξη, πιστεύω, γιατί η τελευταία μας εμπειρία με τα ραδιοσότοπα, λίγοι μέσα σε αυτή την αίθουσα θυμούνται το τι είχαμε τραβήξει με το στρόβιλ και το πώς πεθαίναν οι άρρωστοι στα Μπεκοτόπουλα μετά με τις αιματολογικές επιπλοκές από αυτή την ιστορία. Θα δούμε. Με ένα κοινό που με προβληματίζει είναι αυτό το όταν πάλι βάζουμε στο τσοβάλι τα ίδια πράγματα. Λοιπόν, αυτό ότι στην κρίση του θεράπητο ιατρού να βάλουν ό,τι θεραπείες θέλουν και κυρίως την θεραπεία με κορτιζόλη. Κορτιζόλης και καρκίνος του προστάτη, το βασικό πράγμα πίσω από αυτό είναι ένας παράγοντας, ένας. IGF-1. Έτσι, insulin like growth factor. Δεν είναι ενιαίος ο ρόλος σε όλους τους αρρώστους του καρκίνου του προστάτη. Καθόλου. Και φαίνεται ότι σε μερικούς ανθρώπους που υπάρχει επιρρέπνηση του IGF-1 έχουν πραγματικά ένδειξη να πάρουν κορτιζονοθεραπεία σαν αφαιρτή, έτσι,
Και εκεί ήταν και, και η παλιά αντίληψη για να δώσουμε την κορτιζόνη σε αυτούς τους αρρώστους. Δεν μπορούμε, κατά τη γνώμη μου, δεν μπορούμε να τους βάλουμε στο ίδιο τσουβάλι. Προφανώς. Έτσι, αλλά είναι αδύνατο να γίνουν οι μελέτες αυτές αν δεν τσουβαλιαστούν αυτοί οι άρρωστοι. Τα κάτω ψέματα. Ναι. Δηλαδή δεν μπορώ να προτείνω κάτι διαφορετικό, να δώσω ένα μαγικό, μια μαγική συνταγή ότι να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Απλά και μόνο ίσως θα πρέπει να μετρώνται και ένα σωρό άλλα πράγματα, έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα στο μέλλον να γίνει sub-group analysis για να δούμε ποιοι ωφελούνται, διότι νομίζω προς το τελικό συμπέρασμα που θα βγάλουμε απόψε, δεν προκαταλαμβάνω πράγματα, αλλά το βάλω και σε σκέψη, είναι την καθαρή εξατομίκευση κάποιων θεραπείων και διαλέγουμε εκ των προτέρων ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να ωφεληθούν από τις εφαρμοζόμενες θεραπείες. Και μέσα σε αυτή την ιστορία, να σας βάλω ένα ερωτηματικό, είχε και για το ράδιο και θα έχουν και για όλα τα υπόλοιπα πράγματα που θα ακούσουμε απόψε, σαν παράγοντα εκτίμησης του αποτελέσματος, το PSA στον ευνοχοάβεχο καρδιακό προστάτη. Το πιστεύετε εσείς αυτό το πράγμα? Όχι. Λοιπόν, ένα ξεκάθαρο πράγμα λοιπόν, ότι μία, όλες οι μελέτες βασίζονται γιατί δεν έχουν και τίποτα ουσιαστικό. Πρέπει να ακολουθεί και η παράδοση. Να ακολουθεί η παράδοση, βεβαίως, με όλους τους τύπους και τα ραταζούμ. Αλλά βασιζόμαστε σε ένα λάθος σκεπτικό. Εγώ αυτή είναι η κύρια διαφωνία μου σε ένα σωρό πράγματα. Χρειαζόμαστε διαφορετική φιλοσοφία προσέγγισης για τον καρκίνο προστάτη, την οποία ακόμα δεν την έχουμε και δεν μας κάνει και καθόλου η εταιρεία σε τελική ανάλυση για αυτή την κατάσταση. Σας ακούμε, γιατί τώρα έχετε το βήμα κιόλας άλλωστε, έτσι κι αλλιώς, και σας παραδίδω. Αλλά δύο πράγματα σχετικά με την παρουσίαση και με αυτό που ρωτήσατε τώρα. Καταρχήν, όπως δείξατε τη μετανάλυση, όπως δείξατε τη μετανάλυση, όταν υπάρχει μικρός αριθμός μεταστάσεων, το ράδιο δεν κάνει τίποτα. Είναι σαν το τέλειο. Ήταν το μόνο που δεν θα είχε για τον αλγόριθμο που λέτε, ας πούμε. Το ράδιο καταρχήν δεν έχει. Δεν πάμε να χορηγήσουμε ραδιοφάρμακο σε εντοπισμένες μεταστάσεις, όπου θα έχει ένδειξη η εκνοθεραπεία. Όχι, όχι. Απλώς η βιολογία της νόσου είναι διαφορετική όταν, έχεις, όταν δεν έχεις ή έχεις πάρα πολύ λίγες και αλλάζει στη συνέχεια. Άρα είχατε εκεί τις έξι, νομίζω... Ναι, για το δεύτερο εγώ να σας βάλω ακόμα πιο πολύ. Συνειδητό για αυτό το πράγμα, είναι διαφορετική βιολογία της νόσου. Ναι, ναι, αυτά είναι που σε επινίκη οστά ή σε πλατεία οστά, σύμφωνα. Δεν έχει καμία. Είναι η μόνη περίπτωση που δεν προσφέρει καν όφελος. Είναι οριακή, ναι. Ναι. Αυτό για την στρωματοποίηση των ασθενών και για την επιλογή θα μπορούσε να είναι κάτι. Από τη στιγμή που αρχίζει κανείς να σκέφτεται για την εξατομικευμένη χορήγηση. Αλλά το βασικό είναι αυτό που ρωτάτε για τους ορμονικούς, στην πραγματικότητα μόνο εξαρτώμενους δείκτες σε ευνοχοάντοκους και ορμονοάντοκους όγκους. Εκείνο όμως που έχει δειχτεί είναι ότι ακόμη και αν οι όγκοι στα φάρμακα δεν απαντάνε, εξακολουθούν και παράγουν και οι ίδιοι οι όγκοι παράγουν κάποια ανδρογόνα και πιθανότητα τεστοστερόνη. Και ότι η ανδρογονική υποδοχή, στον οποίο στόχος είναι το PSA για παράδειγμα, μπορεί να λειτουργούν με όποιον τρόπο παράξενο, αλλά πάντως μπορεί να λειτουργούν. Απλώς το ναι εκεί σημαίνει κάτι, το θετικό, η αύξηση. Το να μην βλέπουμε αύξηση δεν σημαίνει τελικά τίποτα, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα νόσου. Αυτό είναι το μήνυμα που θα έπρεπε να περάσει. Νομίζω πως ήταν καταπληκτική η διευκρίνηση αυτής της ιστορίας. Κύριε Χατζηχρήστου, θα αναλάβετε το επόμενο κομμάτι. Νομίζω πως του δικαίου στέκει. Θέλω να πω για την ιστορική αλήθεια ότι στην Πάτρα τη δεκαετία του 90 χρησιμοποιήσαμε εμείς ζήμιο. Ήσασταν η μοναδική μάλλον.